και περνούσε ο καιρός μας ανέμενα. Ανέμενα ως την ημέρα όμως εξορίζονται οι Ισραηλίτες. Μια μέρα έφτασε στα αυτιά μας μια κακή είδηση, ότι θα μας εξορίσουν. Δεν θυμάμαι να έπαιζα εκείνο τον καιρό. Στο γκέτο δεν μπόρεσα να παίξω. Κρυβόμαστε. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου ξυλώνει το άστρο που είχα στο πέτο του παλτού μου και ξεκίνησα. Και φοβόμουν πάρα πολύ, αυτό το θυμάμαι καλά. Φυσικά δεν φύγαμε με ένα πλοίο γρανής, φύγαμε με ένα καΐκι παράνομα τελείως. Ο Ιάκωβος 9 χρονών, ο Έρμπερ 4,5 και εγώ 10,5. Άρχισα να αποχαιρετώ όλους τους δικούς μου. Τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και τις θείες και τον παππού μου τους είδα για τελευταία φορά. Και νιώσαμε εκείνη τη στιγμή τι είπα να πει ο απόλυτος τρόμος. Ο απόλυτος τρόμος ότι έρχονται να σε πιάσουν. Η κοπέλα κατατρόμαξε, λέει τώρα την έπιασαν. Πάρτε και αυτό το μπασταρδάκι, και αυτό εβραίκι είναι. Και τελικά σαν οπτασία φάνηκε η κυρία Φέδρα με τον μπλε άσπρο ταγιέρ. Οι Γερμανοί το είχαν πει ότι όποιος κρύβει Εβραίος πάει στο απόσπασμα. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Βλέπαμε Γερμανούς στο δρόμο, από το παράθυρο. Ναι, ναι, βλέπαμε. Μέσα από το τζάμι. Πολλές φορές τα βράδια την απομάκρυνση από τους γονείς και από όλο τον κόσμο μου μου έφεραν κάποια συγκίνηση, έκλαιγα. Τη ρωτούσα, φώναζα, Αθηνά, μ' αγαπάς και φέρε μου και ένα ποτήρι νερό. Μάρκος 8, Μπουλίσα 7, Σαμουήλ 3, Άννα 1, Πέρλα 12, Δόλτσα 11.